Το γνώρισα πριν από 15 χρόνια όταν έφερε στο γραφείο μου 12 χρόνια το χρονικό του Κιλκίδη, ένα μνημειώδες, ογκώδες, δίτομο έργο που έψαξε και βρήκε μέσα από τις εφημερίδες και συνέθεσε την ιστορία του Κιλκίδη από το 1913 μέχρι σχεδόν τις μέρες μας. Και από εκεί και πέρα τον παρακολουθώ, είμαι πολύ αυστηρός κριτής, αλλά και πολύ συχνός αναγνώστης όλα όσο γράφει. Στην πραγματικότητα είναι αυτός ο οποίος συντηρεί και δημιουργεί τη συλλογική μνήμη αυτής της πόλης. Θανάση, ευχαριστούμε και ο λόγος είναι δικός. Ευχαριστώ την εφορία αρχαιοτήτων Κιλκίδης για την τιμή που μου έκανε να συμπεριλάβει κείμενό μου στο συλλογικό τόμο «Αρχαιολογία εν καιρό πολέμου του Κιλκίδης». Ευχαριστώ και εσάς για την παρουσία σας. Το θέμα με το οποίο καταπιάστηκα στο βιβλίο ήταν τα τεχνικά έργα που κατασκευάστηκαν την περίοδο του Μεγάλου Πολέμου, καθώς και τα ρημοτομικά σχέδια που εκπονήθηκαν αμέσως μετά τη λήξη του. Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πολέμου, όπως λεγόταν τότε, χιλιάδες στρατιώτες της Αρντάτ και Έλληνες στρατιώτες του στρατού της Εθνικής Άμυνας, μαζί με πολίτες που επιτάχθηκαν ή εργάστηκαν οικειοθελώς, προχώρησαν σε μια σειρά τεχνικών έργων, κτηριακά, οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρομικής ίδρυυσης για τις ανάγκες του πολέμου. Εδώ βλέπουμε την κατασκευή ενός Απρίου στη Τσιγούντα. Το αεροδρόμιο της Μεγάλης Βρύσης ήταν ίσως το μεγαλύτερο στρατιωτικό αεροδρόμιο των Βαλκανίων, χωρητικότητας 35 αεροπλάνων. Ζεύξη του Γαλλικού ποταμού με ξύλινη γέφυρα από το Βρετανικό μηχανικό. Να σας πω ότι είχε έρθει από την Αίγυπτο σώμα των Royal Engineers που ήταν πολύ εκπαιδευμένο. Η 99 ήταν. Ναι. Έτσι. Και μία γέφυρα για γραμμή Decoville στο Κοντζάντερε. Πολλά από αυτά τα τεχνικά έργα, κυρίως δρόμοι και μικρά γεφύρια, άντεξαν στο χρόνο και έπαιξαν κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Αλλά, όπως η Κρίνη στην κεντρική πλατεία της Γουμένισσας, που απαθανάτησε με απαράμιλο τρόπο ο φωτογραφικός φακός του Φρέντ Μποασσονά, έγιναν σημεία αναφοράς και μάρτυρες της αμφιλεγόμενης παρουσίας των ξένων στρατευμάτων στον τόπο μας. Τα πρώτα στρατεύματα της Αρντάτ έρχονται στο Κιλκίδης στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου του 1915. Οι Γάλλοι εγκαθιστούν το στρατηγείο τους σε ένα από τα 5 κτίρια του συγκροτήματος της Καθολικής Μονής Καλογρεών, των αδερφών του Ελέους, του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας, όπως ήταν το όνομά τους. Οι Γάλλοι και οι Ιταλοί θα μείνουν στο Κιλκίδης μέχρι τον Νοέμβριο του 1916, όπως γράφει στα απομνημονεύματά του ο Αντώνης Γαλάνης, ο τότε υποδιοικητής Κιλκίδης, και στη συνέχεια θα αναλάβουν την περιοχή της Παιωνίας σύμφωνα με τον αμυντικό σχεδιασμό που είχαν συμφωνήσει οι στρατηγοί Σαράγκη και Μέχου. Οι Άγγλοι εγκαθίστανται στις παρυφές του λόφου του Αγίου Γεωργίου. Βλέπετε τις κονικές σκηνές τους στο αριστερό μέρος της φωτογραφίας και στα νότια της πόλης.
Όταν δεν πολεμούσαν οι άνθρωποι αυτοί για να διασκεδάσουν την ανία τους, οργάνωναν υπικούς και ποδοσφαιρικούς αγώνες, μεθοκοπούσαν και φυσικά ανακατεύονταν στα πολιτικά πράγματα, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά του δικασμού, αρχής γενομένης με την κατάληψη όλων των εκλογικών τμήματων του Κλικής στις εκλογές της 6ης Δεκεμβρίου 1915, από τις οποίες απήχαν οι Βενιζελικοί. Στην Κριστόνη, οι Άγγλοι εγκατέστησαν ένα πρόχειρο νοσοκομείο δίπλα στον σιδηροδρομικό σταθμό, που ήταν στη γραμμή επικοινωνίας της μεγάλης βάσης που είχαν στη Θεσσαλονίκη και του μετόπου στη Δοϊράνη. Επίσης, στο Μεταλλικό, που ήταν μία φυσική τοποθεσία κατάλληλη στρατηγίου, έμεινε για 2 χρόνια η διοίκηση του 12ου Σώματος Στρατού υπό τον στρατηγό Χένρι Γουίλσον. Στο Κιλιδίρ, την Καλύδρια, έμεναν στην επιβλητική βίλα του γεωκτήμονα Γεωργίου Χαρίση. Όταν οι Αγγλογάλλοι άρχισαν να εξέρχονται διαδοχικά από το περιχαρακωμένο στρατόπεδο Θεσσαλονίκης, προχώρησαν στην κατασκευή μιας σειράς οχυρώσεων με χαρακώματα και ορίγματα επικοινωνίας που προστατεύονταν με σηματόπλευμα. Οι στρατιώτες αυτοί κατέσκαψαν μεγάλο μέρος της μακεδονικής γης, προκαλώντας τα δυσμενή έως ηρωνικά σχόλια της πολιτικής τους ηγεσίας, όπως του τίγρη της Γαλλίας Ζόρζ Κλεμανσό, που αποκαλούσε αυτούς τους πολεμιστές κυπουρούς των Βαλκανίων. Όμως η στρατιωτική σκαπάνη λειτουργήσε και σαν αρχαιολογική σκαπάνη, φέροντας στο φως αρχαιότητες χαμένες στη γη μας, όπως περιγράφεται στο πρώτο μέρος του παρόντος τόμου. Πώς ήταν το οδικό δίκτυο της περιοχής όταν ήρθαν τα συμμαχικά στρατεύματα? Οι δρόμοι δεν ήταν τίποτα άλλο παρά γυμνές λωρίδες εδάφους, από τις οποίες είχε απομακρυνθεί η βλάστηση και τα τυχόν εμπόδια και ανταποκρίνονταν στις ανάγκες μιας παραδοσιακής κυκλοφορίας περιορισμένων μετακινήσεων. Οι χωματόδρομοι αυτοί γέμιζαν σκόνη. Με τις πρώτες βροχές η σκόνη μετατρεπόταν σε λάσπη, η καταραμένη λασπουριά του Κλικής, όπως λέγανε, όπου βυθίζονταν μέχρι το γόνατο στρατιώτες, υποζύγια, οχήματα, πυροβολικό. Οι περισσότεροι δρόμοι ήταν σε αυτή την κατάσταση, εκτός από τους λεγόμενους αμαξιτούς. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οι συμμαχικές δυνάμεις αποφάσισαν να προχωρήσουν στη συντήρηση και στην κατασκευή του οδικού δικτύου, το οποίο, η οποία γινόταν υπό την επίβλεψη βαθμοφόρων του μηχανικού ή άλλων όπλων. Σε αυτή τη διαδικασία συμμετείχε μεγάλο μέρος του ντόπιου πληθυσμού, το οποίο αντιμετώπιζε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Οι άνθρωποι αυτοί έπαιρναν τις πέτρες που ήταν ακανόνιστες και μεταφέρονταν με κάρα, λιένονταν με σφυριά και πακτώνονταν στο έδαφος, ώστε να δημιουργηθεί ένα ανθεκτικό ομόστρωμα που ήταν
κατάλληλο πλέον για την μεταφορά βαρέων οχημάτων και πυροβολικού. Η ζεύξη των ποταμών γινόταν με ξύλινες γέφυρες, όπως αυτή που βλέπουμε στη φωτογραφία, ή σε αυτή τη φωτογραφία, στο άλλο ποτάμι μας, στον Αξιό. Συγγνώμη. Ίχνη αυτών των δρόμων διασώζονται ακόμα και σήμερα σε διάφορα σημεία του Κιλκής, με πιο γνωστό ίσως το συμμαχικό δρόμο Κιλκής Στερπίλου, όπου είναι ακόμα εμφανής η λιθόστρωση. Να πούμε λίγο για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Το σιδηροδρομικό δίκτυο, όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, ήταν σε ικτρή κατάσταση. Κάθε μετακίνηση προς το μέτωπο, προς τη γραμμή του τόπου, ήταν εξαιρετικά δυσχερής εξαιτίας της κακής κατάστασης των σιδηροδρομικών γραμμών και του τροχαίου υλικού. Έτσι, οι σύμμαχοι αποφάσισαν την επισκευή ποιμάτων της σιδηροδρομικής γραμμής πέραν του Αξιού και ταυτόχρονα κατασκεύασαν σιδηροδρομική γραμμή κανονικού πλάτους, 1,43 μέτρα δηλαδή, Χέρσου, Καλύνδρια, Πολύκαθρο. Το 1918 επίσης κατασκευάστηκε γραμμή κανονικού πλάτους από τον σταθμό του Γαλλικού μέχρι την Άσυρο, όπου υπήρχε μεγάλη αποθήκη εφοδίων και υλικών. Η γραμμή αυτή περνούσε δίπλα από τον βουνό Καμπύλα και έφτανε μέχρι τον δρόμο των Σερών. Για τις γραμμές και τα δίκτυα μικρού πλάτους, τις γραμμές Δεκοβίλ, τα 60 εκατοστά, αυτές αναπτύχθηκαν ουσιαστικά γιατί ήταν εύκολο το στρώσιμο των γραμμών, ήταν προκατασκευασμένες οι σιδηροτροχές σε σταθερά πλαίσια, είχαν μικρό όγκο και μεγάλη μεταφορική ικανότητα. Έτσι μπορούσαν να μεταφέρουν πολεμοφόδια, τραυματίες μπορούσαν να πάνε στις νοσοκομιακές μονάδες με ασφάλεια και ενίοτε να μεταφερθούν και υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, όπως εδώ στη φωτογραφία. Θα σας πω λίγα πράγματα για τη χαρτογραφία αυτής της περίοδου. Στους προηγούμενους πολέμους, η χαρτογραφική υπηρεσία στρατού, όπως λεγόταν τότε η γεωγραφική υπηρεσία στρατού, έκλεινε τις πύλες της και το προσωπικό της επέστρεφε στις μάχημες μονάδες. Σε αυτόν τον πόλεμο αυτό δεν συνέβη. Ευθύς εξ αρχής έγινε σαφής η αναγκαιότητα ενημερωμένων και αξιόπιστων χαρτών για τις ανάγκες αυτού του πολέμου. Μέχρι τότε, οι χάρτες που χρησιμοποιούνταν σαν επιτελική ήταν η σειρά General Card του Κεσαροβασιλικού Γεωγραφικού Ινστιτούτου της Βιέννης σε κλίμακα 1 προς 200.000. Όμως, σε αυτόν τον πόλεμο χρειαζόταν πλέον χάρτες διαφορετικής κλίμακας 1 προς 20.000 και 1 προς 10.000 ώστε να είναι γνωστές οι θέσεις των αντίπαλων οχυρώσεων για τις βολές του πυροβολικού και τις εφόδους του πεζικού. Έτσι, τοπογράφοι της στρατιάς της Ανατολής με πήγες μετρήσεις, με θεοδόλικους και κυρίως με μετροτράπεζες δημιούργησαν τριγωνομετρικά δίκτυα, ενημέρωσαν τους υπάρχοντες χάρτες μεγεθύνοντάς τους
και δημιούργησαν καινούργιους κάρτες. Εδώ βλέπετε το φύλλο χάρτη κούκους σε κλίμακα 1 προς 50.000, στο οποίο υπάρχει με μεγάλη ακρίβεια αποτυπωμένη η περιοχή του Κιλκής. Μάλιστα, στο βιβλίο ο Πάρης Σαμαΐς γράφει ότι στην περιοχή του Κιλκής τους χάρτες τους έκαναν ειδοί τοπογράφοι, οι οποίοι ήταν πολύ έμπειροι. Και μάλιστα για πρώτη φορά στην Ελλάδα στερεοφωτογραμμετρικές εργασίες έγιναν στο τομέα της Μεραρχίας Αρχιπελάγους, στην περιοχή ευθύνης της οποίας ήταν και περιοχή του ΣΚΡΑ. Το 1918 ο πόλεμος τελειώνει και το Κιλκής πανηγυρίζει. Ένας συμπατριώτης μας, ο λοχαγός Χρήστος Αβραμίδης, θα παρελάσει επικεφαλής του τμήματός του στη Λεωφόρο των Ηλυσίων στο Παρίσι την ημέρα της νίκης. Μετά το τέλος του πολέμου, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου εφάρμοσε ένα ευρύ πρόγραμμα ανασχεδιασμού και ανοικοδόμησης 160 οικισμών που είχαν καταστραφεί ολοκληρωτικά ή τμηματικά κατά τη διάρκεια του πολέμου. Εδώ η καλύνδρια. Έχω μετρήσει 76 οικισμούς που είχαν του σημερινού νομού Κιλκής που είχαν καταστραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, πολλοί από τους οποίους δεν υπάρχουν σήμερα. Έτσι λοιπόν, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου δημιούργησε την Επιτροπή Ανοικοδομήσεως Ανατολικής Μακεδονίας, θέτοντας επικεφαλής τον Τζον Μόσον. Είναι ο τέταρτος από δεξιά στην πρώτη σειρά. Ο Παπαναστασίου είναι ο εμπνευστής του προγράμματος, είναι στη μέση καθιστός. Η οποία Επιτροπή Ανοικοδομήσεως χρησιμοποίησε τους μηχανικούς της στρατιάς της Ανατολής και μάλιστα ο Μόσον έλεγε ότι αυτοί οι μηχανικοί ξέρουν την μακεδονική γη καλύτερα από την παλάμη τους. Εκτός από αυτούς ήρθαν και Άγγλοι αρχιτέκτονες και μάλιστα οι πρώτοι 15 έφτασαν στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο του 1919, φέρνοντας μαζί τους και τα απαραίτητα σχεδιαστικά όργανα. Ξένοι αυτοί μηχανικοί, μαζί με τους Έλληνες συναδέλφους τους, σχεδίασαν μια σειρά οικισμών, ανάμεσά τους την πόλη του Κιλκής, για την οποία θα πω αμέσως παρακάτω, και 6 ακόμα οικισμούς του Κιλκής. Το σχέδιο του Κιλκής συνέταξε ο Άγγλος αρχιτέκτονας Χάρον Φλέτσερ Τριού, ο οποίος δούλεψε στην Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι το 1922, οπότε και επέστρεψε στη γενέτειρά του τον Gloucestershire. Το σχέδιο αυτό απέμπνε έναν ευρωπαϊκό αέρα της πολεοδομίας των αρχών του 20ου αιώνα, στην οποία ο Τριού είχε θητεύσει. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το ενδιαφέρον για το town design με την πρόβλεψη προκυπείων και βουλεβάρτων. Αλλά και η ίδια η καλλιτεχνική απεικόνηση των σχεδίων, των στοιχείων του σχεδίου, έφερνε αυτό τον ευρωπαϊκό αέρα σε τέτοιο βαθμό που μπορούμε να πούμε ότι η πόλη του Κιλκής σχεδιάστηκε με προδιαγραφές της Δύσης για να δεχτεί τους ανθρώπους της Ανατολής. Ο Τρίος σχεδίασε
τρεις ακόμα οικισμούς, τη Γραμμάτινα, το Καρατζάκαντι και τη Νέα Δοϊράνη. Το σχέδιο της Ωρεόβιτσας το έκανε ο Σιμεών Τουρκοπόλοφ, μάλλον ομογενής εκ Ρωσίας. Το πολύκαστρο, ο Μαρίνος Δελαδέτσιμας. Ο Μαρίνος Δελαδέτσιμας ήταν αρχιτέκτονας, ο οποίος τέλειωσε την αρχιτεκτονική σχολή του Παρισιού το 1903 και στη συνέχεια ήταν νομοαρχιτέκτον Θεσσαλονίκης από το 1917 μέχρι το 1925. Ο Ρίκος Γράβαρης σχεδίασε το Μικρόδασος. Αυτός ήταν πολιτικός μηχανικός από τη Ζυρίχη το 1906 και στη συνέχεια δούλεψε στη Διεύθυνση Σιδηροδρόμου. Και αφού αναφέρθηκα στους παλιούς μηχανικούς που δούλεψαν στις Επιλικές, θα κλείσω με τους σύγχρονους μηχανικούς του Επιλικής και με αυτό που στο δεύτερο μέρος του παρόντος τόμου αποκαλείται «Ζώσα μνήμη του Μεγάλου Πολέμου». Το 1998, 100 χρόνια μετά τη λήξη, 80 χρόνια μετά τη λήξη του Μεγάλου Πολέμου, το περιοδικό των μηχανικών του Πλικής Πρίσμα είχε διοργανώσει μια εξαιρετική εκδήλωση και μάλιστα είχαμε φέρει χάρτες της Εθνικής Χαρτοθήκης της συλλογής του αρχιτέκτονα Πάνου Θεοδωρίδη. Ήταν η πρώτη φορά, όπως είχε πει ο πρόεδρος της Εθνικής Χαρτοθήκης, που έφευγε από τα τείχη της Θεσσαλονίκης και ερχόταν κάπου αλλού. Και μάλιστα, για εξώφυλλο, είχαμε επιλέξει έναν πίνακα του Stanley Spencer, Travois and Small, τραβοφορείς του Small. Travois ήταν τα φορεία ινδιάνικου τύπου της Αμερικής. Δυστυχώς ο χρόνος που μου έχει δοθεί δεν μου επιτρέπει να προσεγγίσω περισσότερο το θέμα. Σίγουρα όμως στις σελίδες του βιβλίου θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την περιοχή μας και θα σας αφήσω επαναλαμβάνοντας ξανά τις θερμές ευχαριστίες για τους ανθρώπους της εφορίας αρχαιοτήτων Κιλκής για το σπουδαίο έργο που επιτελούν και για τον κύριο Νικόρτσιο, ο οποίος είχε τεράστια συμβολή στην ίδρυση του Μουσείου του ΣΚΡΑ. Ευχαριστώ πολύ.